Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Νίκος, για όσους δεν με ξέρετε, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν παιδιά, στο σημερινό βίντεο όπως είδατε θα μιλήσουμε για κάτι που ταλανίζει και βασανίζει πάρα πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και είναι η ψαλίδα. Τι είναι η ψαλίδα, πώς δημιουργείται η ψαλίδα, γιατί δημιουργείται η ψαλίδα, γιατί η ψαλίδα σταματάει τα μαλλιά να μακραίνουν, τα κοκαλώνει στο ίδιο σημείο, τα κάνει σκούπα, τα κάνει ανάχυρο, για ποιο λόγο, σε βασανίζει, το βλέπω στα μάτια σου, έχει σχέση ψαλίδα, δεν ξέρει τι να κάνει, πώ να σωθεί, πώ να τη διώξει. Ε, η απάντηση λοιπόν είναι αυτό εδώ το βίντεο. Οπότε, πάρε καφεδάκι, πάρε κοκτέιλάκι, ανάλογα την ώρα που ακολουθεί το βίντεο, κάθισε στον καναπεδάκο σου και δε το βίντεο και απόλαυσε το. Πρωτού ξεκινήσουμε, παιδιά, μου στο βίντεο, θα ήθελα να σα παρακαλέσω, ειδικά όσοι είστε καινούργοι επισκέπτε στο κανάλι μου, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να κάνετε εγγραφή, subscribe δηλαδή, και να πατήσετε και το κουδουνάκι του στο να σε έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Γιατί που ξέρει, αν δει και εσύ κάποιο από τα βίντεο μου, μπορεί να λύσει κάποιο πρόβλημα που έχει με, με, τα μαλλιά σου. Οπότε μην ξεχνά, εγγραφή και κουδουνάκι. Πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε το βίντεο λοιπόν. Πρώτα να πούμε γιατί τα μαλλιά μας κάνουν ψαλίδα, αυτό το, το αιώνιο ερώτημα. Πολλές κοπέλες μου λένε τα προσέχω, τους βάζω κάτω πράγματα, αλλά παρόλα αυτά κάνουν ψαλίδα και δεν μακραίνουν. Λοιπόν, όντω. Ε, μπορεί να προσέχετε πάρα πολύ τα μαλλιά σας με προϊόντα κτλ. Ωστόσο να κάνουμε κάποια λάθη, όπως ας πούμε είναι το πιο συνήθες λάθος, είναι το ότι κάνουμε κατάχρηση από στι μασιέ και στα πιστολάκια. Δηλαδή, πολλέ κοπέλε ε, κάνετε πιστολάκια όταν λούζεστε ή κάνετε μασιά όταν λούζεστε και την επόμενη ώρα τα ξυπνήσετε και λίγο έχουν σπάσει. Γκράπ, τη μασιά κατευθείαν και τα περνάτε. Και επειδή βαριέστε να βάλετε και ξανά με τάξη, ή ξανά ε, θερμοπροστασία κτλ., τα, τα, περνάτε και έτσι. Ακόμα και αν βάλετε, ναι, μεν είστε προστατευμένοι, ωστόσο όταν το κάνετε καθημερινά, τα μαλλιά θα λεπορθούν και θα κάνουν ψαλίδα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα μαλλιά που θα κάνουν ψαλίδα είναι αυτά που είναι επιρρεπή πάρα πολύ ε, στο να ξηραίνονται και να σπάνε. Τρία πράγματα τα οποία κάνουν ψαλίδα και κάνουν τα μαλλιά να σπάνε, να κόβονται, είναι το εξη Είναι η κόμπη, το λαθο χτένισμα και το λάθο βούρτσισμα. Αυτά τα τρία πράγματα προκαλούν τα, τα μαλλιά. Τα τραβάνε, τα τσιτώνουν. Αν έχετε πάρα πάρα πολύ ειδικά ξηρά μαλλιά, είτε εντεκαπαρισμένα, είτε over processed από τεχνικές εργασίες, και τα κάνετε λάθο χτένισμα, το βούρτσισμα ε, και έχουν κόμπου, αυτό σίγουρα θα προκαλέσει σπάσιμο και αυτό το τσακ με το άνοιγμα, με το λάθο χτένισμα που κάνουμε, προκαλεί ψαλίδα, λίγο λίγο σάκρες, δηλαδή ανοίγουν οι ακρούλε. Αυτό είναι καταστροφή για τα μαλλιά, γιατί είναι κακό να έχουν ψαλίδα, να απαντήσω δηλαδή εδώ πέρα. Είναι καταστροφή διότι τι γίνεται, αυτή η ψαλίδα σταδιακά απολεπίζεται και ανεβαίνει προ τα πάνω, με έχει τα μαλλιά να μην μακραίνουν. Δηλαδή μπορεί το μαλί να μακραίνουν πάνω, βλέπουμε τι ρίζε να βγαίνουν, γιατί πολλέ κοπέλε μου το λέτε αυτό. Νικό, βλέπω τη ρίζα να βγαίνει, ειδικό όταν έχετε βαμμένα μαλλιά ειδικά, αλλά τα μαλλιά μου μένουν στο ίδιο σημείο. Είναι διότι τα κακομεταχειρίζεστε και τα μαλλιά σπάνε και κόβονται. Τώρα, τι να κάνετε για να μην έχετε ψαλίδα. Σταματήστε να βλέπετε όλα αυτά τα TikTok trends, αυτά τα Instagram trends που είναι με τις μάσκες, με τα λάδια, με τα ξύδια, με τα αυγά, με οτιδήποτε. Έχω κάνει σχετικό βίντεο, έτσι, όπως σας λέω για ποιους λόγους δεν κάνει να βάλετε, λάδια και τα λοιπά, θα το έχω κάτω σε την περιγραφή, όσοι δεν το έχετε δει, που θέλω πιστεύω το έχετε δει όλοι. Όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε για να σταματήσετε να το κάνετε. Είναι καταστροφικό για τα μαλλιά. Κάνετε τα, τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι πιστεύετε. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Ε, ναι, βοηθάει το να έχετε καλή σμάση, καλά προϊόντα, στο να ενυδατώσετε την τρίχα. Ωστόσο, άπαξ και έχετε ψαλίδα, δεν μπορεί τίποτα να κολλήσει τι ανοιχτέ άκρε και να ξανακάνει την τρίχα όπω είναι στην αρχή. Το μόνο που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το ψαλίδι. Και τι εννοώ. Εδώ θα σα δώσω κάποια tips και συμβουλέ σχετικά με το κούρεμα. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν λέω με το που δείτε δύο-τρει ψαλίδε να τρέξει καθένα στον κομμωτή να έρθετε για κούρεμα. Σε καμία περίπτωση. Ο κούρεμα θα πρέπει να γίνεται ανά κάποιου μήνε, ανάλογα με το κούρεμα που έχουμε και το τι θέλουμε να πετύχουμε στα μαλλιά μα. Αν θέλουμε να τα μακρύνουμε, σαφώ αραιώνουμε λίγο τα κούρεματά μα. Ωστόσο, αν έχουν ψαλίδα τα μαλλιά μα, η ψαλίδα πρέπει να φύγει από τα μαλλιά, προκειμένου να έχουμε γερά ή μαλλιά και να μακραίνουν. Πώ θα γίνει αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι ενδιάμεσα από τα κουρέματα. Δηλαδή, θα πάρετε ένα καλό ψαλίδι, επενδύστε, δώστε ένα αλφα ποσό ώστε να πάρετε ένα καλό ψαλίδι κομμωτική. Δεν σα λέω να πάρετε το super duper top, αλλά μην πάρετε ψαλίδι χαρτοκοπτική ή ψαλίδι για τα νύχια ή ψαλίδι τη κουζίνα, γιατί μου το έχουν πει πολλέ κοπέλε αυτό και εκείνη την ώρα αισθάνομαι να, να σαν τα, σαν τα που ανεβαίνει το αίμα τσι, σαν, 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 και βγάζει καπνό από τα αυτιά. Αυτό ακριβώ αισθάνομαι. Παιδιά, αυτά τα ψαλίδια απαγορεύεται να κουρεύουμε τα μαλλιά μα, η φράτζη μα, οτιδήποτε με αυτά τα ψαλίδια, διότι δεν κόβουν με ακρίβεια και ουσιαστικά μασάνε την άκρη και δημιουργούν χειρότερη ψαλίδα που σε δύο-τρία λεπτά θα ανοίξει ακόμη χειρότερο. Οπότε τζάμπα μήκο χάνεται. Επενδύστε, πάρετε καλά ψαλίδια και θα σα δώσω εγώ 2-3 τρίξ, τα οποία πολλέ από εσά τα ξέρετε, ωστόσο θα σα τα πω. Τώρα εγώ δεν έχω πάρα πολύ μακριά για να σα δείξω, αλλά θα σα πω το εξή, ότι μπορείτε να, χωρίσετε, να πάρετε σε χωρί τα μαλλιά σα ενδιάμεσα από τα κουρέματά σα αυτό, έτσι. Λοιπόν, να στρίψετε τα μαλλιά σας κατά αυτόν τον τρόπο, να τα κάνετε λίγο έτσι με το χέρι και να δείτε ό,τι τριχάκια πετάνε, να πάτε, να πάτε, σχολαστικά με το ψαλίδι και να κόψετε αυτές τις τριχούλες που πετάνε που έχουν ψαλίδα. Μπορείτε ακόμα να το δείτε πάρα πολύ κοντά σε πάρα πολύ καλό φωτισμό και να πάρετε τον καθρέφτη που βγάζει τα φρύδια σα και το έχετε σε μεγέθυνση και να πάτε να δείτε. Μην τρελαθείτε και αρχίζετε και ψαλίδι σα τρελέ. Θα κόβετε μόνο ό,τι έχει ψαλίδα. Επίση, αν έχετε μακριά μαλλιά, όλο ένα μήκο, μπορείτε λίγο απλά να πάτε κάτω-κάτω-κάτω, να τα φέρετε μπροστά σα. Τώρα δεν έχουμε μακριά εδώ πέρα και να βλέπετε τι ακριβώ πετάει και τι, να κόβετε τι ψαλίδιτσε μόνο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ανάλογα με το πόσο συχνά πετάει το, μαλλί σα ψαλίδα, μία με δύο φορέ τι δέκα μέρε περίπου, για να κρατιούνται καθαρέ οι άκρε όσο το δυνατόν γίνεται. Να πω σε αυτό το σημείο ότι σαφώ δεν μπορείτε να διώξετε με αυτόν τον τρόπο όλη την ψαλίδα που έχει το μαλί, αλλά ένα τεράστιο ποσό τη ψαλίδα θα το διώξετε και αυτό θα σα βοηθήσει το εξή. Ε, παράλληλα, εννοείται πρέπει να κάνουμε ενυδάτωση. Τα μαλλιά που έχουν ψαλίδα θέλουν ενυδάτωση, διότι αυτό που προκαλεί την ψαλίδα είναι η αφιδάτωση. Το ότι έχει αφαιρεθεί η ζωτική υγρασία τη τρίχα εξαιτία του, του, υπε αυτό που σα είπα πριν, με τι μασχέ, τα πιστολάκια, αφιδατό με την τρίχα, οπότε φεύγει όλη η γρασία, ξεραίνεται. Κατευθείαν το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να αρχίσει να ραγίζει και να ανοίγει η άκρη και να κάνει ψαλίδα. Οπότε πρέπει να επενδύσετε σε προϊόντα καλά, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σα. Έχω αρκετά βιντεάκια στο κανάλι μου στο YouTube που σα λέω, άμα είστε ξανθιέσει οτιδήποτε, τι προϊόντα να πάρετε. Αν τα βρείτε σκούρα, ακολουθήστε με στο Instagram, θα έχω ότι το λογαριασμό Instagram, να ρίξετε μια ματιά στη δουλειά μου, σα αρέσει και, και αν και να έρθετε, να σα κάνω και τα μαλλιά, θα χαρώ πάρα πολύ ε, αλλά ακόμα και να μην είστε ή απλά αν θέλετε μια συμβουλή, μου στέλνετε μήνυμα και σας λέω ακριβώ κατά προσέγγιση φυσικά έτσι γιατί μιλάμε με φωτογραφίες, ποια προϊόντα ταιριάζουν στα μαλλιά σας, έτσι ώστε να τα κρατάτε ενυδατωμένα ή στυλπνά ή και να κρατάτε απίθα υγρασία στην τρίχα εκεί που πρέπει ώστε να μην Κάνουν ψαλίδα. Κάποια μαλλιά να πω ότι από τη φύση του είναι πάρα πολύ ξηρά και έχουν την τάση να κάνουν ψαλίδα πολύ πιο εύκολα. Αυτά τα μαλλιά που είναι επιρρεπή είναι τα χονδρά, σγουρά, ξηρά μαλλιά. Επίση, να πω σε αυτό το σημείο ότι πριν πάρετε το ψαλιδάκι, ξέχασα να το πω, είδατε. Καλό θα είναι και αρχίστε να κάνετε αυτό που σα είπα. Καλό θα είναι να έχετε λούσει τα μαλλιά σας, να του έχετε αφήσει πάρα πολύ ωραία τη μάσκα, έτσι ώστε να είναι ενδετομένα στυλπνά, να τα ισιώσετε ελαφρώ, και να κόψετε πραγματικά αυτό που, που είναι το προβληματικό. Διότι άμα ένα μαλλί είναι ξηρό, φρυζαρισμένο και αρχίσετε και κουρεύετε, μπορεί να είναι επειδή έχει φρυζάρι και είναι ξηρό και να σα ξεγελάσει και να κόψετε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Να κόψετε την τρίχα πιο ψηλά. Ενώ, αν το έχετε ενυδατώσει, πραγματικά αυτό που θα. Που θα, θα πετάει, θα είναι η ψαλίδα και θα είναι αυτό πραγματικά πρέπει να κοπεί. Οπότε κερδίζετε μήκο και κόβετε λιγότερο. Οπότε πριν κάνετε αυτό με το ψαλίδι που σα είπα, να έχετε μυδατώσει πάρα πολύ καλά τα παλιά σα, Δυνατό φω, καλό καθρέφτη με, μεγεθητικό αυτό που έχετε για να βγάζετε τα φρύδια σα. Και παίρνετε χωρίσει από τα μαλλιά σα, τα στρίβετε και λίγο-λίγο με την ψαλίδίτσα έτσι. Αν έχετε πολύ μακριά μαλλιά, απλά τα φαίνεται μπροστά σα, είναι πάρα πολύ εύκολο και λίγο ό,τι πετάει το κόβετε. Ξανά λέω εδώ, το κάνουμε με ψαλίδι που έχουμε στο σπίτι. Επενδύστε, δώστε λίγα χρήματα παραπάνω και πάρτε ένα καλό ψαλίδι κομμωτική σε όλα τα είδη κομμωτήριου. Έχει, σίγουρα θα βρείτε. Δεν χρειάζεται να δώσετε αυτό που έχει 200 ευρώ γιατί δεν είστε κομμότριε πάρτε ένα λίγο πιο οικονομικό, αλλά να είναι ψαλίδι κομμωτική για να κόβει με ακρίβεια και να το έχετε μόνο για αυτή τη δουλειά. Να μην κόβετε ούτε κλωστέ ούτε τίποτα άλλο, γιατί χαλάει και δεν είναι τόσο αιχμηρό. Α, αυτό οπότε, ανακεφαλαίωση, συνοψίζοντα. Προσπαθούμε να ελαττώσουμε τι μασιέ, στα πιστολάκια, χαμηλώνουμε τι θερμοκρασίε, βάζουμε θερμοπροστατευτικά σπρέι και λαβάκια πριν τη μασιά. Θα το πω στο άλλο, όλα τα βιντάκια. Τα λαδάκια αυτά μπαίνουν και πριν, τη μασιά και μετά. Δεν τα τηγανίζουμε, είναι μύθο, είναι λάδο, είναι λάθο. Όλα αυτά τα λάδια πλέον είναι σαν ορί που ουσιαστικά με τη θερμοκρασία ενεργοποιούνται και λιώνουν πάνω στην τρίχα και η τρίχα γίνεται πιο δυνατή και ανθεκτική στι εξωτερικέ επιθέσει και στι φθορέ. Προσέχουμε πάρα πολύ με τα λουριά από την τσάντα, ξέχασα να το πω και αυτό, διότι όταν φοράτε το λουρί πάνω από τα μαλλιά, αυτό ουσιαστικά τα πριονίζει με αποτέλεσμα να, να, να κόβονται, να σπάνε και να κάνουν ψαλίδα γενικά να προσέχετε πάρα πολύ την τριβή. Τα έχω πει και σε άλλα βίντεο με κίνδυνο να κουράσω. Το loosening mop παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Απαγορεύεται να loosening τα μαλλιά μα και να κάνουμε αυτό οι άκρε, διότι πετάνε ψαλίδα πάρα πολύ γρήγορα. Το ίδιο και με την πετσέτα. Όταν με ρωτάτε και πώ θα loosening τι άκρε, θα κάνετε μια ωραία σαπουνάδα τρίβοντα το τριχωτό και θα κατεβάσετε τα τη σαπουνάδα προ τα κάτω. Το ίδιο και τι μάσκε και τα conditioner. Απαλά χαϊδευτά ή με μια χτένα με φαδιά δόντια χτενίζουμε να πάνε σε όλο το στέλεχο τη τρίχα. Δεν τριβού ούτε με την πετσέτα αν έχουμε τα μαλλιά μα λιμένα το βράδυ στον ύπνο και δεν μπορούμε να τα μαζεύουμε, να πάρουμε μια σατέν μαξιλαρωθήκη και να ελαχιστοποιήσουμε την τριβή. Οκ. Okay. Οπότε έτσι θα μειώσουμε τι πιθανότητε τα μαλλιά μα να κομπιάσουν, να σπάσουν και να κάνουν ψαλίδα. Ελπίζω να τα είπα όλα, να μην ξέχασα κάτι πραγματικά. Α, πιστεύω ότι τα είπα όλα. Ωστόσο, αν ξέχασα κάτι, ρωτήστε με κάτω στα σχόλια, θα σα απαντήσω παντά σε όλου. Πείτε μου τι άλλο βίντεο θα θέλετε να κάνω για να σα βοηθήσω. Αυτό μου το είχατε ζητήσει πάρα πολύ και θέλω από καιρό να και το ξεχνούσα. Uh, και αυτό, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε και το βρήκατε βοηθητικό κάντε like, uh, ακολουθήστε μου στα social media, θα έχω και την περιγραφή στο instagram okay, για να με ρωτήσετε οτιδήποτε έχετε απορία και να σας βοηθήσω, είναι χαρά μου. Και αυτό, να είστε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τα μαλλιά σας. Γεια σας!